δεν προσφέρεται για όξυνση μιας κομματικής ή μικροκομματικής πολύ περισσότερο αντιπαράθεσης. Ο απολογισμός των 5 χρόνων κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας και της σύμπραξης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ στα τελευταία 2,5 χρόνια είναι πολύ νοπός, πολύ σκληρός, έχουν καταλογιστεί οι πολιτικές ευθύνες και θα έπρεπε να προβληματιστεί η κυρία Κεφαλογιάννη που είναι νέος άνθρωπος, γιατί 5 μήνες μετά, παρά τα λάθη του ΣΥΡΙΖΑ, παρά τις αδυναμίες του ΣΥΡΙΖΑ, παρά τις υποχωρήσεις που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση προκειμένου να επιτευχθεί μια λύση, μια συμφωνία, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ είναι ακόμη πιο κάτω από ό,τι στις κάλπες. Από την άλλη, αυτό που ήθελα να πω εγώ είναι ότι άκουσα με προσοχή τις παρατηρήσεις σας και τις δικές σας και του κυρίου Κεφαλογιάννη. Η δική μου απάντηση είναι η εξής. Το να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι είδηση, ούτε είμαστε ότι θα γίνουμε ποτέ αρχηγικό κόμμα. Αλλά αυτή την ώρα που κορυφώνεται μια διαπραγμάτευση, νομίζω ότι η συνοχή, η αλληλεγγύη, η συλλογικότητα, η σοβαρότητα, το να αποφεύγονται παρόλες, βοηθάει την σκληρή προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση και προσωπικά ο Πρωθυπουργός. Όσοι έχουν μυαλό στο κεφάλι τους, δεν θα ήθελαν να είναι στη θέση του Τσίπρα. Και έχω κουραστεί να βλέπω προπονητές από την εξέδρα να παριστάνουν ότι αυτοί έχουν τη μαγική λύση και έχω δει στο παρελθόν και διάφορους να λένε «Καλά, εγώ σου έλεγα να κάνεις αυτό. Εσύ δεν ήξερες ότι αυτό θα φέρει μια μεγάλη ζημιά, θα μας πάει πίσω, αντί μπροστά». Γι' αυτό δεν λέω «Μην ομιλείτε εις των οδηγών». Λέω το εξής. Ο Τσίπρας είναι αριστερός, πιστεύει στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, βοήθησε πάρα πολύ στο να πάει ο ΣΥΡΙΖΑ από το 4 στο 36,5, έχει την αίσθηση των συσχετισμών, διεκδικεί και γι' αυτό φάγαμε και 5 μήνες. Αν δεν διεκδικείς δεν παίρνεις τίποτα. Κάνεις αυτά που κάνανε οι προηγούμενοι, φέρε μου να υπογράψω. Αλλά σε μια διαπραγμάτευση πρέπει να έχεις την αίσθηση των συσχετισμών, των δυνατοτήτων και να ξέρεις μέχρι πότε σε παίρνει, σαν μέχρι πού σε παίρνει να πετύχεις. Και να προσθέσω. Ξεκινάτε από τη θέση από ό,τι ξεκινούσαν εκείνοι. Κύριε Σαραντάκο, το άκουσα. Ευχαριστώ για την υπόμνηση. Σας επαναλαμβάνω ότι να υπάρξει πρώτα η λύση, να υπάρξει συμφωνία και μετά να την αξιολογήσουμε. Αυτή την ώρα, αυτό που θέλω εγώ να υπογραμμίσω είναι ότι αυτή η κυβέρνηση έχει πίσω τις 5 μήνες και μπροστά τις 43. Και η πιο βασική κόκκινη γραμμή, κατά τη γνώμη μου, είναι να πάρει αυτή η χώρα και αυτή η κοινωνία ανάσα, να βγούμε από την ύφεση, μένουμε Ευρώπη ναι, αλλά με αξιοπρέπεια, χωρίς λιτότητα, χωρίς ύφεση. Αυτό είναι το πρόγραμμα με το οποίο εξελέγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και να κάνουμε εκείνες τις αλλαγές. Συγγνώμη, το χωρίς λιτότητα, χωρίς ύφεση, επειδή είναι μία κουβέντα μόνο, εσείς έχετε και μεθετικές επιστήμες. Θα κρυθεί εκ του αποτελέσματος. Μισό λεπτό. Όταν βγαίνει ο ΦΠΑ στο 23%, όταν γίνονται όλα αυτά τα μέτρα που μας πιέζουν να πάρουμε και αναγκαστικά να τα πάρουμε, πάντως ανάπτυξη δεν είναι. Κύριε Κονομέα, επειδή με τον θετικό επιστημόν διαδεχθήκαμε κυβερνήσεις οι οποίες προκάλεσαν ύφεση 25%. Εμείς θα κρυθούμε και για το περιεχόμενο της λύσης που θα υπάρξει, εφόσον υπάρξει, γιατί ακόμη δεν έχει υπάρξει. Όπως είπες πολύ σωστά, πρέπει να το δούμε συνολικά. Και δεύτερον, εκ του αποτελέσματος, που σημαίνει η κυβέρνηση στην τετραετία, γιατί ο ορίζοντας μας πρέπει να είναι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, να έχουμε κυβερνήσεις που να εκτελούν το έργο τους με βάση τις συνταγματικές προθεσμίες. Σε αυτή την τετραετία, σε σχέση με την ύφεση του 25%, θα έχουμε ανάπτυξη, θα έχουμε μείωση της ανεργίας, θα έχουμε δικαιότερη φορολογία, θα έχουμε περιορισμό της γραφειοκρατίας, της διαφθοράς, θα σπάσουν οι σχέσεις διαπλοκής ανάμεσα στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, που για να κάνει κάποιος μια επένδυση πρέπει να πληρώνει διόδια σε κάποιον. Λέτε ότι ακόμα και επειδή κάτι είπε, να πω, επειδή εκκρεμούν και άλλες παρατηρήσεις που δεν τις απάντησα, αλλά τις θυμάμαι. Είπε η κυρία Κεφαλογιάννη για την επίσκεψη Τσίπρα στη Μόσχα. Είναι όχι εγκατάληψη του ευρωπαϊκού προσανατολισμού, αλλά άσκηση μιας πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής που μπορεί να φέρει επενδύσεις, που μπορεί να φέρει ενεργειακές συμφωνίες και που μπορεί να συμβάλλει και σε μια εξομάλυνση των ευρωρωσικών σχέσεων, που είναι καλό και για την Ευρώπη και για τη Ρωσία και για την Ελλάδα. Κατά τα άλλα, όποιος δει τις δηλώσεις των Ρώσων επισήμων, τι λένε? Δεν λένε φύγετε από την Ευρωζώνη και ελάτε στη σφαίρα επιρροής της Ρωσίας. Λένε αν μας ζητήσετε λεφτά, θα το συζητήσουμε και με εσάς και με τους Ευρωπαίους εταίρους μας, γιατί τις περισσότερες δουλειές έχουν με τους Γερμανούς και θα δούμε. Μας ενδιαφέρουν οι επενδύσεις, δεν σας δίνουμε δανεικά. Άρα,
η Ελλάδα έχει ένα σημαντικό διαπραγματευτικό χαρτί ως κράτος μέλος της Ευρωζώνης και η κυβέρνηση Τσίπρα αυτό δεν είναι διατεθειμένη να το εκχωρήσει, να το σκίσει, μάλιστα, να το εγκαταλείψει. Επανειλημμένα έχουμε πει, είμαστε συνιδιοκτήτες, δεν είμαστε προσωρινοί πρόσφυγες στην Ευρωζώνη. Mm-hmm. Και θέλουμε, αυτό είναι το κρίσιμο θέμα, και γι' αυτό έχει στήριξη αυτή η κυβέρνηση. Γιατί έχει δώσει μια αίσθηση αξιοπρέπειας ότι το παλεύει. Και αν ο Τσίπρας μιλήσει με ειλικρίνεια και πει το πάλεψα, έκανα και υποχωρήσεις για να διασφαλίσω κάποια πράγματα, σας φέρνω τον απολογισμό, ό,τι και να πει η αντιπολίτευση, ό,τι και να πούν διάφοροι συνάδελφοί σας οι οποίοι στο καλάθι δεν χωρούν, στο κοφίνι περισσεύουν. Με τίποτα δεν ευχαριστημένοι, ακούνε ΣΥΡΙΖΑ και τρελαίνονται. Ό,τι και να πούν όσοι έχουν το ΣΥΡΙΖΑ στο στόχαστρο, νομίζω ότι ο κόσμος θα τα ακούσει βέβαια. Ξέρετε γιατί. Βλέπω τεχνιέντος αφαιρείς από το λογαριασμό μερικούς δικούς σου που ό,τι και να πούν. Θα σας πω γιατί. Θα υπάρξουν και κάποιοι δικοί σου που θα. Το απάντησα ήδη. Όλος αυτός ο κόσμος που έχει διαφορετική άποψη, που λέει εγώ θέλω δραχμή ή εγώ πιστεύω ότι δεν έπρεπε να υπογράψει. Θεμητή σεβαστή άποψη. Δεν θα υπάρξει ούτε ένας από αυτούς που να ρίξει τον Τσίπρα. Δεν θα υπάρξει ούτε ένας από αυτούς που να τραβήξει το χαλί από μια κυβέρνηση με αριστερό πρωθυπουργό που είναι η μόνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη. Δεν θα υπάρξει ένας από αυτούς που να διευκολύνει το σενάριο της διάσπασης του ΣΥΡΙΖΑ. Και ξέρετε γιατί όλος ο κόσμος αυτό έχει μυαλό στο κεφάλι του. Όλοι. Αυτό είναι το ένα και το δεύτερο ότι, είναι ότι δεν θα φέρει Τσίπρα συμφωνία που να μην μπορεί να την ψηφίσει. Και βλέπουν κανείς ότι τη βδομάδα αυτή, εκτός από την κινδυνολογία, γίνεται, υπάρχει και μια κινητικότητα. Διάφοροι ονειρεύονται άλλα σχήματα. Ο κύριος Σαμαράς μπορεί να μην σηκώνει το τηλέφωνο να ζητήσει ενημέρωση από τον Πρωθυπουργό, όπως έκανε ο κύριος Θοδωράκης, η κυρία Γεννηματάη, η κυρία Μπακογιάννη, αλλά πήγε μέχρι και να δει τον κύριο Σιμίτη σπίτι του. Ο κύριος Παπαδόπουλος προαναγγέλει κόμμα και όλη του η δήλωση παίζει στα δελτία ειδήσεων, ενώ είναι ένα συνταξιούχος πολιτικός. Τι βλέπετε, από τη συνάντηση Σαμαράς Σιμίτη, τι βλέπετε εσείς, δηλαδή? Εγώ βλέπω ότι ορισμένοι ποντάρουν στο σενάριο σύντομη αριστερή παρένθεση, γρήγορη πτώση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμη και με εθνική καταστροφή ή και διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, και τους λέω θα γεράσουν περιμένοντας. Ωραία. Πριν δώσουμε το λόγο στην κυρία Κεφαλογιάννη, πάμε στο Μανώλη Σπινθουράκη της Βρυξέλλης να δούμε τι γίνεται, τι κλίμα επικρατεί. Στις 12 η ώρα νομίζω.